με τον εθνικό στην σέντρα και τον Μίχαλ Ντούρις. Μετά το σφύριγμα από τον Κουμί να δίνει την πρώτη πάσα στον αγώνα. Ηλία. Μπήκε στην περιοχή ο Ηλία. Έκανε αμέσως το σουτ πάνω στον Χριστοδούλου. Πρώτη τελική στον αγώνα. Και τον Ντασίλβα να περιμένει την πάσα του. Τώρα θα πάρει ο Ντασίλβα. Θα περάσει. Θα πλασάρει. Απόκρουση από τον Χριστοδούλου. Είναι 4 εναντίον 3. Ο Ντούρις δίπλα του και ο Ηλία. Θα προτιμήσει ο ίδιος να τελειώσει την φάση και να χάσει, να μην μετατρέψει, αν θέλετε, αυτή την εξαιρετική προϋπόθεση ευκαιρία του εθνικού στην μικρή περιοχή. Εκτέλεσε ο Ιωάννου, η κεφαλιά από κοντά, βγήκε η κομπίνα, γκολ. 1-0 με τον Ζαχαρία Άδωνη. Εδώ ξανά η εκτέλεση, ο Άδωνη πιο ψηλά από τους αμυντικούς της Ένωσης, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα ύστερα από την πάρα πολύ καλή εκτέλεση από τον Θωμά Ιωάννου. Δεν μπόρεσε ο Οικονομάκης. Ντασίλβα πολύ ωραία στον Ντούμπαγιτς. Ωραία θα γυρίσει ο Ντασίλβα, έχει ευκαιρία και πάλι θα κάνει το σούτ, αποκρούει ο Χριστοδούλου Ντασίλβα στο δοκάρι, πολύ μεγάλη ευκαιρία, διπλή. Σέντρα με δύναμη, ο Χριστοδούλου τελευταία στιγμή, η μπάλα πήρε κατεύθυνση προς την εστία και την έδιωξε σε κόρνερ. Από κοντά ο Ηλία δεν μπορεί, διώχνει ο Χολ και πάλι απειλεί η Ένωση. Ο Ντασίλβα είναι πολύ καλή πάσα για τον Ηλία, είναι μεγάλη ευκαιρία αυτή. Ο Ηλία έχει δώσει πέναλτι. Να η μεγάλη ευκαιρία για την Ένωση για να φτάσει στην ισοφάριση. Το μαρκάρισμα του Χριστοδούλου στον Ηλία. Εδώ καταρχάς βλέπουμε ότι δεν υπάρχει offside. Νομίζω είναι καλυμμένος ο Ανδρέας ο Ηλία. Θα πάει να το δει. Θα πάει να το δει. Εδώ. Του έβγαλε ότι έπαιξε την μπάλα ο Χριστοδούλου και στη συνέχεια του δίνει. Εάν η απόφαση του Κουμί ήταν για το πρώτο μαρκάρισμα, δεν τίθεται θέμα. Έχει παίξει την μπάλα ο Χριστοδούλου. Όχι, δεν είναι πέναλτι. Αλλάζει την απόφαση του μετά την παρέμβαση από το VAR. Παλιά στην περιοχή είναι καλή. Ο Θωμάς ο Ιωάννου ευκαιρία με τον Μάζουρεκ. Δεν έχει περάσει. Όχι, ως το σημειάκι απέναντι. Είναι γκολ για τον εθνικό με τον Μάζουρεκ. Στο 41ο λεπτό λοιπόν, ο Μάζουρεκ χρήζεται σκόρερ, 0-2 ο εθνικός και βεβαίως θα ελεγχθεί κατά πόσο η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη την γραμμή και η κάμερα που βρίσκεται πίσω από την εστία. Σιγά σιγά εδώ φαίνεται ότι η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη τη γραμμή χωρίς καμία αμφιβολία. Σωστή η βοηθός απέναντι, 0-2 ο εθνικός. Έχω την εντύπωση ότι κάπου εδώ καθαρίζει την πρόκριση. Θέλει 4 γκολ η Ένωση για να περάσει αυτή στην επόμενη φάση. Βικάριο. Αντίπαλο τον Χόρτον, απέφυγε πάρα πολύ ωραία ο Βικάριο και έδωσε την πάσα ο Λουσέρο, έκανε το σουτ πάνω από την εστία. Ντασίλβα. Παλιά για τον Ηλία που έκανε την κεφαλιά, απέκρουσε ο Χριστοδούλου. Πέρασε πολύ ωραία πάσα μπροστά για τον Μάριο Ηλία. Απέναντι κινείται ο Ντόλεζα, αλλά ο Ηλία πήγε απέναντι από τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο Οικονομάκης όμως απέκρουσε. Το γύρισμα είναι καλό για τον Μάριο Ηλία, έπεσε κάτω. Έχει δώσει πέναλτι ο Κουμί. Εδώ θα ξαναδούμε. Βλέπετε, παίζει την μπάλα και στη συνέχεια έρχεται και σε επαφή με το πόδι του. Αυτή η επαφή είναι που κρίνεται ως αντικανονική. Από τις κινήσεις του λογικά έχει επικυρωθεί η απόφασή του. Ο Μάριος Ηλία παίρνει φόρα, εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 0-3. Εδώ ξανά η εκτέλεση από τον Μάριο Ηλία. Στη μία γωνία η μπάλα, στην άλλη ο τερματοφύλακας Οικονομάκης. Και από τον Κερεμπένιτς η μπάλα κατέληξε στον Λαμί που έκανε το σούτ, απέκρουσε ο Χριστοδούλου. Και πάλι ακόμα μια απόκρουση από τον Χριστοδούλου που βγαίνει και εδώ και τελειώνει και αυτή την φάση. Μάριος Ηλία, είπα να γίνει το λάθος εκεί, εποφελείται ο Κουμί, πλασάρει 4-0 ο εθνικός. Δεν απομακρύνεται η μπάλα, κοντράρει στη συνέχεια, καταλήγει στον Κουμί που πλασάρει τον εξερθόντα Οικονομάκη. Σημειώνοντας το 0-4. Στην νέα του ομάδα, τέλος της αναμέτρησης, ο εθνικός είναι στην ημιτελική φάση του κυπέλου Coca-Cola.